Πάμε τώρα από την οπτική γωνιά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Θα καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον υπεύθυνο για τη Στερεά Ελλάδα, τον κύριο Τουσιάδη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή φώτιση, κύριε Τουσιάδη. Χρόνια πολλά, όχι καλή χρονιά και καλή φώτιση να έχουμε όλοι. Έχουμε και πολλά μηνύματα και σε τοπικό επίπεδο, κύριε Τουσιάδη, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που βρέθηκε στην Κάλυμνο για γενναιότητα, αποφασιστικότητα, μηνύματα προς τη γείτονα χώρα, στους γείτονες συνολικότερα, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα ζητήματα του Σκοπιανού τώρα ή του Μακεδονικού, όπως θέλουν να τα πούνε κάποιοι. Εγώ όμως δυστυχώς δεν βλέπω ούτε γενναιότητα ούτε αποφασιστικότητα, ειδικά με το θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό σχετικά με το Σκοπιανό. Τι εννοείτε? Το οποίο δεν ξέρω γιατί προέκυψε και γιατί μας έχει πιάσει τέτοια πρεμούρα. Γιατί, να λυθεί τώρα. Πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Και ας πιέζουν. Ευκαιρία επομένως να απαιτήσουμε αφού πιέζουν. Mm-hmm. Πιέζουν να συμφωνήσουμε για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Ευκαιρία λοιπόν να απαιτήσουμε. Εμείς δεν απαιτούμε, εμείς παραχωρούμε. Παραχωρούμε το όνομα. Εσείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, θα τα βάλουμε σε σειρά. Ναι. Θέλετε να υπάρχει έστω με κάποιο σύνθετο... Καμία περίπτωση. Η Μακεδονία. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι το τελείως αυθαίρετο. Είναι κάτι το οποίο είναι ενάντια στην ιστορία. Ενάντια σε, δηλαδή είναι κάτι πέρα από κάθε λογική. Από πού και ως πού αυτό το κρατήδιο να ονομάζεται Μακεδονία. Μα αυτοί ήρθαν το 600 μετά Χριστό, δηλαδή ήρθαν 1000 χρόνια μετά το Μέγα Αλέξανδρο. Τι σχέση έχουν αυτοί με τους Μακεδόνες, με τη Μακεδονία, με το Μέγα Αλέξανδρο που θέλουν να θεωρούνται απόγονοί του κτλ. Αυτή η περιοχή πάνω από 1000 χρόνια αναφέρεται από τους Ρωμαίους ιστορικούς και από τους Βυζαντινούς και από χρονογράφους της περίοδου αυτής, επί 1000 χρόνια αναφέρεται ως Δαρδανία. Μετά αργότερα αναφέρεται ως Βαρντάσκα. Ποτέ, μα ποτέ δεν ονομάζεται Μακεδονία. Μακεδονία την ονόμασε την περιοχή αυτή ο Τίτο το 1945. Με κάποιους προφανείς σκοπούς. Ήθελε να κάνει, να πάρει ένα κομμάτι από την Ελλάδα, ένα κομμάτι από τη Βουλγαρία, είναι αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι στην κοινή, να το πω εγώ, καθομιλουμένη και σχεδόν παγκοσμίως, πρέπει να το πω, κύριε Τουσιάδη, άσχετα το τι γίνεται, έχει επικρατήσει το κρατήδιο αυτό να αναφέρεται ως Μακεδονία, έτσι. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό τώρα. Βεβαίως μπορεί με να αλλάξει. Συσχετισμούς. Η αλήθεια είναι ότι αν η Ελλάδα πει, βάλει βέτο, δεν θέλω ονομασία, είναι αλήθεια ότι δεν πρόκειται να ακριβώς. Προχωρήσει. Και επομένως, εφόσον όπως είπατε προηγουμένως, οι Αμερικάνοι το θέλουν, οι Ευρωπαίοι το θέλουν, να τελειώνει αυτό το να ζήτημα. Να τελειώνει, αλλά πώς όμως, κύριε Τουσιάδη. Μπράβο, επομένως. Γιατί θέλουν να μην υπάρχει σφαίρα επιρροής σε Τουρκία και Ρωσία εδώ, άρα θέλουν να το κλείνουν το θέμα. Μπράβο, επομένως εμείς είμαστε σε πλεονεκτική θέση. Μας παρακαλούν, μας ζητούν να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εμείς πολύ ωραία και πολύ απλά μπορούμε να τους πούμε αύριο το θέμα λύγει. Βαρντάσκα, τελειώστε το. Ή ό,τι άλλο όνομα θέλετε πλην Μακεδονίας. Εάν δεν θέλουν, το αφήνουμε σε εκκρεμότητα. Και τι θα γίνει? Και τι θα γίνει? Εγώ ήθελα να ξέρω, εάν το θέμα λυθεί αύριο, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε? Τι έχουμε να κερδίσουμε εμείς? Είπα ότι πιέζουν, λένε οι πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να δεν λυθεί, για να μπει η χώρα στο ΝΑΤΟ, να μην έχει σφαίρες επιρροής. Εμείς τι θα κερδίσουμε? Εμείς τι θα κερδίσουμε? Ή να το βάλω αλλιώς, εάν δεν λυθεί το θέμα, εμείς όπως είναι η κατάσταση σήμερα, τι έχουμε να χάσουμε? Η τίποτα. Αλήθεια είναι, είπα ότι έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι, κύριε Τουσιάδη. Άρα, γιατί εμείς να κάνουμε την υποχώρηση και να παραχωρήσουμε το όνομα Μακεδονία και να μην κάνουν αυτοί οι οποίοι καίγονται, οι Αμερικάνοι, οι Σκοπιανοί, οι όποιοι Ευρωπαίοι, το ΝΑΤΟ, γιατί να μην κάνουν αυτοί μια υποχώρηση και πρέπει εμείς να κάνουμε υποχώρηση. Πώς βλέπετε το πώς κινούνται οι πολιτικοί αρχηγοί με τον Πρωθυπουργό προεξάρχοντος, κύριε Τουσιάδη, αλλά και τους υπόλοιπους? Βλέπω κινούνται όμως κάπως να είναι σύνθετο το όνομα μα είναι ξεκάθαρο, αλλά επειδή ξέρουν ότι αυτό ο ελληνικός λαός δεν το θέλει, δεν το λένε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εγώ προχωράω προς αυτή τη λύση. Δεν λέει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία λέει, αφού δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η θέση του, δεν λέω κι εγώ. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
Πες μας, λέτε, δεν έχουν ξεκάθαρες θέσεις ακόμα και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Δημήτρη. Ξεκάθαρες θέσεις μέσα τους, στο κόμμα τους ο καθένας ξέρει ποια είναι η θέση τους. Το όνομα το έχουν πουλήσει. Μακεδονία την έχουν πουλήσει. Δεν το λένε, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι κόντρα στη θέληση του ελληνικού λαού. Όπως επίσης τους λέμε εμείς, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, όποια απόφαση και αν πάρετε, δεκτή. Αλλά θα πάει για δημοψήφισμα. Θα την εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Και σου λέει όχι. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξέρει, δεν έχει την κρίση, δεν ξέρει το παρασκήνιο. Γιατί ο ελληνικός λαός δηλαδή είχε την κρίση και ήξερε όταν του είπαν το καλοκαίρι για το μνημόνιο και κάνανε δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Εκεί ο ελληνικός λαός ήξερε και για το Μακεδονία δεν ξέρει ο ελληνικός λαός. Πώς το λένε, δημοψήφισμα. Οι Σκοπιανοί το λένε. Γιατί έγινε δημοψήφισμα στην Κύπρο για το σχέδιο Ανάν. Είπαν, το σχέδιο Ανάν είναι αυτό. Αυτό προβλέπει για το μέλλον της Κύπρου. Άρα και λέτε ότι τον κυπριακό λαό φοβούνται αντιδράσεις και δεν σαφέστατα, το ανακοινώνουν. Σαφέστατα. Γι' αυτό δεν το ανακοινώνουν αλλιώς. Θεωρείτε ότι είναι κομβικό σημείο δηλαδή για να δημιουργηθούν εξελίξεις με το Σκοπιανό, κύριε Τουσιάδη? Τι εξελίξεις θα δημιουργηθούν δηλαδή? Δεν γνωρίζω, από υπάρξουν τριγμοί στην κυβέρνηση, λέω έτσι, και βλέπω ότι όλοι έχουν διαλλακτική στάση. Άρα παίζουν εσωκομματικά παιχνίδια. Εξελίξεις εις βάρος της Ελλάδος δεν μπορούν να δημιουργηθούν. Για σας είναι θέμα σχάτης προδοσίας, το βάζω έτσι τόσο είναι απλά. Προδοσία, ναι. Είναι σαφώς προδοσία, γιατί θα είναι η αρχή. Δεν είναι δώσαμε το όνομα, τελειώσαμε, γιατί μετά θα έρθουν και οι Τούρκοι στη Θράκη. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα σου πούν, αρχίζουν γιατί, και ανοίγουν ζητήματα με άλλους γείτονες. Γιατί εκεί η Μακεδονία και εδώ απαγορεύει στους μουσουλμάνους να λέγονται Τούρκοι. Θα λέγονται και εδώ Τούρκοι. Αρχίζουν το ένα και θα άλλα φέρει, λέτε, το άλλο. Βέβαια, δημιουργείται προηγούμενο. Άρα εσείς λέτε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ξεκάθαρα όχι ο όρος Μακεδονία σε καμία ονομασία. Σε καμία περίπτωση. Αν θέλουν, αν δεν θέλουν, μένουμε έτσι όπως είμαστε. Λέτε ότι έχουν αναγνωριστεί από πολλά κράτη τα Σκόπια σαν Μακεδονία, σαν Φύρομ κτλ. Εντάξει, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία υφίσταται τώρα. Χειρότερο δεν μπορεί να γίνει. Χειρότερο, άστινα να κάθεται εκεί πέρα. Και όταν αποφασίσουν να κάνουν κάποια ουσιαστική υποχώρηση, εδώ είμαστε, συμφωνούμε σε όλα και να έχουμε και μια καλή συνεργασία με τα Σκόπια. Όπως θα ονομάζονται, Βαρντάσκα ή Δαρδανία ή όπως αλλιώς θέλουν να τους ονομάζουν. Άρα να κλείνει μόνο εποφελία του ελληνικού έθνους και χωρίς μα το όνομα είναι μια Μακεδονία. Ευκαιρία η οποία μας δίνεται τώρα, την οποία δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Θέλουν όλοι να κλείσει το θέμα για να μπουν τα Σκόπια. Να βάλω εγώ να το κλείσουμε με μια παρακινδυνευμένη σκέψη, αλλά μπορεί να συμβαίνει, λέει ο κύριε Τουσιάδη. Από τις πιέσεις που υπάρχουν για το θέμα, λέει τελειώστε το με μια μεσοβέζικη, θα πω εγώ, λύση. Mm. Εάν στυλώσετε τα πόδια, να το πω λαϊκά, ναι, ναι. Θα κοπεί αυτό. Ποιο, από εμάς? Όχι. Τα χρήματα, οι βοήθειες και όλα αυτά που συνεπάγονται. Γιατί ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Γιατί πιέζουν εμάς και δεν πιέζουν τους Σκοπιανούς? Γιατί εμάς και όχι τους Σκοπιανούς? Γιατί εμείς να υποχωρήσουμε και όχι οι Σκοπιανοί? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει και αυτό που λένε, βρίσκεις και τα κάνεις, κύριε Τουσέ. Α, μπράβο. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν. Αυτό είναι. Γιατί εκεί δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Επί 20 χρόνια τι υπήρχε ενδιάμεση συμφωνία, τα είχαν καταπατήσει όλα, τα είχαν ξεφτυλίσει όλα, τα είχαν ξεσκίσει όλες τις συμφωνίες και στείναν αγάλματα, ονομάζανε πόλεις με μακεδονικά ονόματα. Και τι δεν κάνανε, ας πούμε, κανένας δεν τους ενοχλούσε. Και εμείς όλο να είμαστε υποχωρητικοί. Κάποιος μου είχε πει κάποτε, επειδή είχα γράψει κάπου ότι ο ελληνικός στρατός το έπος στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, και μου λέει, γιατί Βορείου Ηπείρου? Τι είναι αυτά που λέει, είσαι σοβινιστής, είσαι? Επειδή είπα Βόρειος Ήπειρος. Δηλαδή μας ενοχλεί να πούμε, λέει, Νότιος Αλβανία είναι εκεί, τι θα πει Βόρειος Ήπειρος? Αλλά για το ότι Σκόπια, Έλληνας αυτός βέβαια, ντόπιος εδώ της κοινωνίας μας, αλλά το ότι τα Σκόπια θέλουν να λέγονται Μακεδονία δεν τους ενοχλεί. Σου λέει να είμαστε πάμε να δούμε πολιτισμένοι και ξέρω αντιληπτή θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πάμε τώρα στα των
εξόδου, αυτό το δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω νέο αφήγημα, είμαι προληπτική γραμμή στήριξης, η κυβέρνηση λέει τελειώνει η περιπέτεια, βγαίνουμε εκτός προγράμματος το 18 το καλοκαίρι. Τώρα θα πει κάποιος, θα επανέλθουν οι μισθοί στα 7,51, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ή των συντάξεις στα προμνημονίων. Ούτε θα επανέλθει τίποτα από αυτά που ίσχυαν προμνημονίων, ούτε θα αλλάξει τίποτα στην πορεία μετά το 18, μετά τη λεγόμενη έξοδο από το μνημόνιο. Όλα συνεχίζονται και μάλιστα μας κοροϊδεύουν τόσο χοντρά που λένε ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε άλλα μέτρα το 18 και το 19. Τίποτα επιπλέον. Αλλά αφού ήδη τα έχετε ψηφίσει από το 17, έχουν ψηφιστεί τα μέτρα και θα αρχίσουν να ισχύουν το 18 και το 19 και το 20. Ναι. Βέβαια δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψηφίσετε καινούργια. Τα έχετε ήδη ψηφίσει. Δεν αλλάζει τίποτα. Τι θα πει βγαίνουμε από το μνημόνιο δηλαδή. Όταν μέχρι το 2023 θα μας ελέγχουν αν έχουμε και πόσο πρωτογενές πλεόνασμα θα έχουμε. Όταν μέχρι το 2060 θα είμαστε υπό έλεγχο. Δηλαδή όταν... Οτιδήποτε πάει στη Βουλή, σχέδιο νόμου, οποιοδήποτε νομοσχέδιο πάει στη Βουλή, για να πάει στη Βουλή... Άρα λέτε τύπιστα είμαστε ή θα είναι η Ελλάδα ακριβώς εκτός μνημονίων, δεν αλλά θα είναι η επιτήρηση, η επιτροπή και ο έλεγχος. Απολύτως μάλιστα τίποτα δεν αλλάζει. Όταν η δημόσια περιουσία ελέγχεται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών, την οποία ελέγχουν το συμβούλιο που υπάρχει εκεί πέρα, ελέγχεται από ξένους, όταν ξένοι ελέγχουν τη δημόσια ελληνική περιουσία, τι θα πει βγαίνουμε από το μνημόνιο για 99 χρόνια αυτό. Και όταν λέμε δημόσια περιουσία, εννοούμε τα πάντα, μεταξύ των άλλων να και 597 νησιά τα ελέγχουν. Δηλαδή μπορούν αύριο να τα πουλήσουν, να πούν αυτό το πουλάμε. Ξένοι το ελέγχουν αυτό, όχι Έλληνες. Τρεις ξένοι, δύο Έλληνες. Δηλαδή οι ξένοι αποφασίζουν. Λοιπόν, τι θα πει βγήκαμε από το μνημόνιο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρα συνεχίζουμε το μοτίβο που ξέρουμε, απλά μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά. Λίγο. Ούτε καν πιο χαλαρά. Τίποτα. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Μπορεί να είναι και χειρότερα. Μάλιστα. Θέλω να έρθω τώρα, επειδή μπορούμε και θα σχολιάζουμε πολύ την επικαιρότητα, κύριε Τουσιάδη, γιατί έρχομαι να ρωτήσω τι κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Θέλω, αν και γνωρίζω ότι μιλάτε και με τον κύριο Καρατζαφέρη, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, το επόμενο, στρατηγικός και πολιτικός. Πού βρίσκεστε δηλαδή στον πολιτικό χάρτη? Εμείς ανά πάσα στιγμή, αύριο εάν γίνουν εκλογές, εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές. Είμαστε οργανωμένοι σε όλη την Ελλάδα, έχουμε ένα πρόγραμμα πλήρες, το οποίο είναι απόλυτα διαφοροποιημένο από αυτά που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή σήμερα ό,τι προτείνεται από όλα τα κόμματα είναι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής των μνημονίων. Ναι. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Δηλαδή το ασφαλιστικό όπως προσπαθούν να το λύσουν δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί. Θα συνεχίζει να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οι συντάξεις θα μειώνονται, τα όρια ηλικία για τη συνταξιοδότηση θα αυξάνουν. Αυτό είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Γιατί οι εργαζόμενοι, αυτοί που προσφέρουν για να καλύπτουν τις ανάγκες του ασφαλιστικού, είναι λιγότεροι από τους συνταξιούχους. Δηλαδή αυτό είναι αδύνατον, μαθηματικά αδύνατον, δεν βγαίνει. Εμείς προτείνουμε κάτι τελείως ριζοσπαστικό, τελείως διαφορετικό. Δηλαδή καταργούνται τα ένσημα, καταργούνται οι εισφορές, το οποίο θα δώσει μια ανάσα στην αγορά. Μπαίνει ένα ειδικό τέλος επί της κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα μικρό ποσοστό στο 24% του ΦΠΑ, το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Λοιπόν, λες το 4% από το 24% πηγαίνει για το ασφαλιστικό. Αυτό είναι. Σταματάει ο εργαζόμενος κάθε μήνα, ο έμπορος να πληρώνει για το ΤΕΒΕ, ο ιδιωτικός υπάλληλος για το ΙΚΑ, ο δημόσιος υπάλληλος για την ασφαλειά του. Σταματάει. Αυτά όλα τα οποία πληρώνει για ένσημα είναι στη τσέπη του. Αυτό σημαίνει κινείται η αγορά και δεν είναι λίγα αυτά τα λεφτά. Ξέρετε, ένας ιδιωτικός υπάλληλος για το ΙΚΑ πληρώνει 200, 300, 400, 500 ευρώ το μήνα. Συν άλλα τόσα ο εργοδότης. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν. Εγώ από αυτά που είπατε πιάνω ένα-δυο. Όχι μόνο δεν τα εφαρμόζουν, αρνούνται και να τα συζητήσουν. Δεν θέλουν να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
Υπάρχει και μια άλλη λύση πέρα από το να μειώνεις τις συντάξεις και να αυξάνεις τα όρια συνταξιοδοτήσεις. Υπάρχει μια άλλη λύση, την προτείνουμε, μελετημένη, μελέτη, 80 σελίδες μελέτη, με στοιχεία, με... Ξέρετε που θέλω να καταλήξω. Είναι ότι δέχομαι ότι υπάρχει ένα καλό πλάνο στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως είναι, και επειδή το ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων αργότερα, εγώ ας υποθέσω ότι γίνεστε κυβέρνηση, θα μπορέσετε κι εσείς να πείσετε τους Ευρωπαίους εταίρους, ή θα λέτε κι εσείς, λέω τώρα, ότι έχετε αυτά πάτες που είπε και ο κύριος Τσίπρας και δεν μπορούμε να τα κάνουμε τώρα βλέπουμε τη ρεαλιστική κατάσταση, κύριε Τουσιάδη? Εγώ νομίζω ότι εάν πας και μιλήσεις με πιστικά επιχειρήματα, αλλά και να τους δώσεις να καταλάβουν ότι είσαι αποφασισμένος, δηλαδή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, αν κάποτε ο ελληνικός λαός του δώσει τη δύναμη, θα πάει και θα τους πει ότι εμείς με αυτούς τους όρους συνεχίζουμε. Χωρίς αυτούς τους όρους εμείς δρομολογούμε την έξοδό μας από την Ευρωζώνη. Πρώτο. Φεύγουμε από την Ευρωζώνη. Όχι αύριο, όχι αύριο. Συντεταγμένα, με κάποιο σχέδιο, σε συνεργασία με τους εταίρους, αλλά δεν θέλετε να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε, τότε βοηθήστε μας να φύγουμε. Και θα φύγουμε. Λοιπόν, όταν τους το θέσεις αυτό τετελεσμένο και δεδομένο, τι θα μας κάνουν παραπάνω από ό,τι μας κάνουν? Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε νόμο στη Βουλή εάν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από τους θεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εθνική κυριαρχία, δεν έχουμε εθνικό νόμισμα, δεν ελέγχουμε τη δημόσια περιουσία, δεν ελέγχουμε τις τράπεζες. Δεν έχουμε εθνικό νόμισμα. Άρα δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος, λοιπόν, είμαστε ένα προτεκτοράτο. Είμαστε 17 λεπτά στον αέρα. Θέλω να κλείσουμε, γιατί θα τα λέμε και συχνά, κύριε Τουσιάδη, με ένα μήνυμά σας σε προσωπικό τόνο, αν θέλετε, και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με αυτό. Τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι καταρχάς για το θέμα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες να μην υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει, επουδενή, γιατί θα είναι αρχή κακών πολλών τα οποία θα επακολουθήσουν, δεν πρέπει να υπάρξει κανένα συμβιβασμός στο όνομα των Σκοπίων. Το Μακεδονία, Μακεδονία είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι Μακεδονία. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και με βάση αυτό θα πρέπει να πολιτευτούν όλοι, όλα τα κόμματα, μικρά, μεγάλα, όσοι είναι βέβαια στη Βουλή αυτή τη στιγμή και επηρεάζουν καταστάσεις. Εμείς το λέμε, αλλά είμαστε εκτός Βουλής, δυστυχώς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ίσως να βελτιωθούν και τα οικονομικά, τα οποία εύχομαι, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να πω ότι ελπίζω. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά, κύριε Τουσιάδη. Καλή χρονιά και πάλι, και καλή φώτιση να έχουμε. Καλή φώτιση. Να είστε καλά.